Θέλω μια απάντηση για τα πλατάνια που τα τελευταία χρόνια φυτεύτηκαν κατά εκατοντάδες στην πόλη. Και επειδή υπάρχει μια ανησυχία από πολίτες, επειδή έχει φτάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή έχουμε δει το φως δημοσιότητας δημοσιεύματα στον τύπο, θέλω να σας πω το εξής. Το πλατάνι είναι το απόλυτο, μα το απόλυτο βιοκλιματικό φυτό. Στη βιοκλιματική δηλαδή διαχείριση, τα φυλοβόλα που πρέπει να υπερισχύουν στην πόλη, επειδή μπορούν να έχουν τη δροσιά και να πλέον των οφελών που έχουν όλα τα δέντρα σε μια πόλη, στο αστικό περιβάλλον. Το χειμώνα που δεν έχουν τα φύλλα τους, αφήνουν τον ήλιο να ζεσταίνει. Είναι δείκτες εποχών. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά της πόλης, τα μικρά παιδιά της πόλης, που δεν έχουν και την άμεση επαφή με τη φύση, δεν μπορούν να καταλάβουν και όλη αυτή τη διαδοχή των εποχών. Εάν θα δείτε λοιπόν ένα δέντρο που τώρα την άνοιξη βγάζει την καθαρή του βλάση, την τρυφερή, το καλοκαίρι που τη μεστώνει, το φθινόπερο που τη μεταχρωματίζει και το χειμώνα που τα ρίχνει τα φύλλα του, είναι μια διαδοχή ζωής μέσα στην πόλη. Στατιστικά θα σας πω το εξής, επειδή τα μετρήσαμε με τις υπηρεσίες μου και τους συνεργάτες μου, να πάρουμε ένα κομμάτι, ας πούμε, στο μέσο υπάρχει πολύ γκρίνια. Από τα 120 πλατάνια που έχουν φυτευτεί, μόνο τα 3 έχουν σηκώσει και έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα στα πεζοδρόμια και εκεί γίνεται μια αποκατάσταση. Άρα λοιπόν και στατιστικά να το πάρουμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση και να αναιρεθεί αυτή η φύτευση ή να αρθεί όλη αυτή η διαδικασία. Προφανώς όμως σε μια πόλη δεν μπορεί να υπάρχει ένα μονότονο όσον αφορά τη μορφή του και τον όγκο του και το σχήμα του και τη μορφή του το πράσινο. Πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία και πρέπει στην ουσία να διαδέχονται και οι δεδοστοιχείες και να χαρακτηρίζουν ακόμα και τους δρόμους και να δρούμε από τα φυτά τα καλύτερα στοιχεία τους με κυρίαρχο τις ανθοφορίες. Αυτό που δημιουργεί δηλαδή και μια ψυχολογική ανάταση και στον πολίτη και στον επισκέπτη της πόλης. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει και μια κατανόηση σε όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι ζωντανά πράγματα, είναι φυτά δηλαδή, είναι έμβια και πρέπει έτσι να τα αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι στοιχεία ακίνητα, δεν είναι στατικά στοιχεία, αλλά μόνο ως έμβια μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να απλώς να τα αγαπάμε και να τα παρακολουθούμε. Ρωτήσω κάτι για τα δέντρα. Στο πάρκο του Λιμενικού πρόκειται να κοπούν λόγω επικινδυνότητας ή γεράματος, δεν ξέρω, 8 δέντρα. Έχουν κοπεί για τον ίδιο λόγο πολλά δέντρα στο πάρκο σιδηροδρόμων. Αυτά θα μπουν άλλες θέσεις τους. Δεν έχουν ακριβώς κοπεί. Ακυρώνεται ένα δέντρο όταν έχει ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο, όταν όμως και εχθροί και ασθένειες το έχουν προσβάλει έτσι που είναι μη αναστρέψιμη η κατάστασή του. Σε όλη αυτή τη βελτίωση που κάνουμε, να σας πω ότι η σχέση με το πράσινο, με τα πάρκα, με τις δοσίες, είναι δυναμική. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος για τις παρεμβάσεις που γίνονται, που είναι αναγκαίες, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να απαντούν σε κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες του σήμερα. Τα πάρκα δηλαδή που έρχονται σε επαφή με τους περισσότερους πολίτες, ανάλογα τις δεκαετίες και τώρα έχουμε πάρκα που το πράσινο, ας πούμε, στην ολοκληρωσή του και στα πάρκα κλείνει 35 χρόνια. Συμβαίνει περίπου τώρα να είναι η επαγγελματική μου ηλικία τόση εδώ στο Δήμο Καλαμάτας, επειδή έτυχε τότε η μεγάλη ανάταση και σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης όλοι οι ελεύθεροι χώροι να φυτευτούν, να γίνουν πάρκα, αναψυχής κτλ, να αρχίσουν να διαμορφώνονται. Προφανώς αυτή η δυναμική σχέση βγάζει αυτές τις βελτιώσεις, όπως είδατε και στο πάρκο σιδηροδρόμων, όπως θα γίνει και στο Ανατολικό πάρκο, όπως θα γίνει και στο Δυτικό πάρκο, και συμπληρώνονται συνέχεια όλοι οι ελεύθεροι χώροι, είτε με τη μορφή των μικρών πάρκων τσέπης ή με τις διατάξεις νέων διαδροστοιχειών. Όλο αυτό είναι πολύ δυναμικό. Βεβαίως, παιδιά, και νωρίτερα, εκατοντάδες δέντρα φυτεύονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να αθροίσουμε όλο αυτό το πράσινο στο επίπεδο πόλης, και θα σας πω μερικά νούμερα. Πριν 35 χρόνια, περίπου αντιστοιχίζω με το σχέδιο πόλης και τα στρέμματα του σχεδίου πόλης,
Περίπου ήταν ένα 2% ήταν πράσινο. Μιλώ για τις πλατείες, ελεύθερους χώρους, πάρκες, δραστηριότητες, παιδικές χαρές, κυπάρια κτλ. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει το 5,5% στις περίπου 9.500 στρέμματα που είναι το σχέδιο πόλης της Καλαμάτας. Μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό έχουμε ακόμα δρόμο. Νομίζω όμως σαν περιφερειακή πόλη είμαστε πάρα πολύ καλά και εγώ χαίρομαι και περιδιαβαίνοντας την πόλη τώρα πια ξεκίνησα μόνος μου και έχω ένα επιτελείο 10 συναδέλφων γεωτεχνικών. Φανταστείτε, τότε που ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια στα Δήμος που καινοτομούσαμε τότε φτιάχνοντας χώρους δημόσιου και φυτεύοντας, δεν υπήρχε ούτε ένα φυτώριο ιδιωτικό στην πόλη. Σήμερα υπάρχουν 10 φυτώρια και υπάρχουν πάνω από 50 οικογένειες που ζουν, ιδιώτες εννοώ, που ζουν γύρω από αυτή τη διαχείριση των ιδιωτικών κήπων. Μαζί με τα συνεργεία τα δικά μας, στην ουσία ο Δήμος Καλαμάτας σε αυτό πρωτοπόρησε και όπως σε πολλά άλλα ζητήματα πρωτοπόρησε και αυτό βρήκε έκφραση ειδικά τώρα σε συνθήκες καραντίνας όπου κάνουν τα συνεργεία μας υπεράνθρωπες προσπάθειες με την οδηγία της Δημοτικής Αρχής και βρήκαν πραγματικά έκφραση, βρήκαν δηλαδή τους χρήστες τους, βρήκαν μέσα από την επίσκεψη και την αναψυχή βρήκαν το ρόλο τους όλη αυτή η χώρα πρασίνου. Γι' αυτό μας δίνει και μια μεγαλύτερη δύναμη και με αυτούς τους σχεδιασμούς που κάνει η Δημοτική Αρχή πάμε σε αυτές τις αναγκαίες βελτιώσεις και γρήγορα και έγκαιρα και σωστά τώρα πια, μαθημένοι και από τα λάθη μας. Να επισημάνω κάτι, επειδή αφού παρήσατε κύριε Λιοντήρη, βλέπουμε ότι γίνεται ακύρωση των δέντρων, αλλά δυστυχώς οι κορμοί παραμένουν. Βλέπουμε πολλούς διάσπαρτους κορμούς στην πόλη. Είναι μικροπροβλήματα που θα βελτιωθούν, έχετε δίκιο, θα βελτιωθούν αυτά. Είναι τόσες πολλές οι δουλειές που έχει ανοίξει το πράσινο. Σας είπα 500 στρέμματα οργανωμένου πρασίνου. Δεν μιλάμε, όπως αυτά σωστά το είπε ο αντιδήμαρχος, για την αυτοφυή βλάστηση στους ακόμα αδιαμόρφωτους δημοτικούς χώρους. Φανταστείτε, έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο. Λοιπόν, βεβαίως θα γίνουνε, βεβαίως και πρέπει να τα επισημαίνετε αυτά τα πράγματα. Κάνουμε προσπάθεια ατελείωτη. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια ατελείωτη. Από τη σκιά στην πλατεία, ευχαριστημένος. Από τη σκιά στην πλατεία. Την κεντρική πλατεία. Η κεντρική πλατεία δεν είναι μόνο πράσινο, όπως καταλαβαίνετε. Μια κεντρική πλατεία σηματοδοτεί και την κοινωνική συμπεριφορά της πόλης. Εγώ να σας πω και δεν θέλω να ρίξω τα βάρη τώρα στους τεχνικούς, στους μηχανικούς εννοώ, όπου υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του πρασίνου και του ανοιχτού χώρου, είτε είναι συγκέντρωση, είτε είναι περίπατος, είτε είναι πέρασμα. Θα μπορούσαν, αν θα κάνετε λίγο υπομονή ακόμα, τα δέντρα αυτά που θα μεγαλώσουν, πόσο υπομονή να κάνετε ακόμα. Δυστυχώς πρέπει να παρακολουθήσουμε τους δουλούς της φύσης, δεν μπορούμε να τα τεντώσουμε. Δέστε λίγο, θα σας μεταφέρω, δέστε λίγο στην 23η, στην εισίδα της 23ης, που πάνε να γίνει σχεδόν στο Α, οι μεσόφιλοι, οι Αυστράλοι, πάνε να μεγαλώσουν. Έχουν μια αντίστοιχη δεντροστοιχεία στην Αριστομένους δίπλα στην πλατεία και προφανώς θα κάνουμε και βελτιώσεις τώρα, θα αναπτύξουμε και ένα πράσινο εκεί που θα γίνει το μνημείο, το γλυπτό του φωτός που είναι τώρα εν καιρό θα γίνει, νομίζω μετά το Πάσχα, όπου θα γίνει η αντικατάσταση και στο πολλαπλάσιο θα αντικαταστήσουμε αυτό το πράσινο αυτό του παρτεριού. Θα αντικατασταθούν ή οι κοινωνικές ανάγκες λένε ότι δεν χρειάζονται πια πάρκα και πρέπει να έχουμε πλέον. Όχι, απολύτως αλλά είναι μια ερώτηση που θα απαντήσει το λιμενικό ταμείο. Ας σεβαστούμε και τη διοίκηση. Είχε ανακοινώσει ο κ. Αθανασόπουλος, δεν μπουν νέα δέντρα, παγκάκια. Δημοτικό, ό,τι παιδιά έχει ανακοινώσει, αυτό θα γίνει. Δεν το ξέρετε. Έχει ξεχωριστές εργολαβίες το λιμενικό ταμείο από αυτές του Δήμου. Ενεργεί ξεχωριστά. Πάντως την ίδια ευαισθησία που έχουμε εμείς είναι και το λιμενικό ταμείο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση στους συνδημότες μας. Επειδή ο αγώνας που δίνουμε, τόσο η καθαριότητα όσο και το πράσινο, είναι άνισος. Είμαστε στην καθαριότητα 150 άτομα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα σκουπίδια που παράγουν 70.000 άτομα. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν όλους στους δημόσιους χώρους να συμπεριφερόμαστε όπως το σπίτι μας. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε την ανάγκη που έχουμε όλοι να ξεχυθούμε στην εξοχή, στα πάρκα, στις πλατείες, να καθίσουμε, να απολαύσουμε τον ωραίο καιρό, ενδεχομένως και κάποιο σνακ, κάποιο ποτό που έχουμε μαζί μας.
Παρακαλούμε όμως θερμά όλα αυτά να μην τα καταλείπουμε πίσω μας. Την επόμενη μέρα, επειδή είναι αδύνατο να εξαπλωθούμε σε όλο το Δήμο και να τα μαζεύουμε όλα αυτά καθημερινά, θα τα βρούμε στο ίδιο σημείο. Άρα λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά έχει ως αντίκτυπο επάνω μας. Δεν βλάπτουμε κανέναν άλλον. Παρακαλούμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, να τα πηγαίνουμε στο πλησιέστερο κάδο και αν ο κάδος, ο πλησιέστερος είναι γεμάτος, να κάνουμε λίγο υπομονή να τα πάμε στον επόμενο κάδο. Επίσης, επειδή έρχεται το Πάσχα και καταλαβαίνουμε ότι συνήθως αυτή την εποχή κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι μας, παράγουμε κάποια ογκώδη παραπάνω, παρακαλούμε αυτά να μην τα καταλείπουμε δίπλα στους κάδους, αλλά να επικοινωνούμε με την υπηρεσία ώστε να πηγαίνει να τα μαζεύει εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για το Δημότη. Τα τηλέφωνά μας είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε. Σας παρακαλούμε να έχετε μία συνεννόηση με την υπηρεσία.